και τον Άγιό μας Γρηγόριο, τον τόσο γλυκύτατο πατέρα και τόσο πολύ βασανισμένο από τους ίδιους τους επισκόπους του, από τους ίδιους τους ανθρώπους. Εδώ τον βλέπουμε με το συνασκητή του το Μέγα Βασίλειον, τους Καπαδόκες Αγίους και τον Άγιο Άνητο Χρυσόστομό μας, που είναι και οι τρεις ιεράρχες, οι προστάτε των γραμμάτων και των παιδιών μας, οι Άγιοι τρεις ιεράρχες. Εμείς θα μιλήσουμε για τον τόσο σοφό μας, τον Άγιό μας Γρηγόριον των Θεολόγων. Θα βλέπουμε όμως και την Κωνσταντινούπολη, την οποία έζησε, και βλέποντας θα σας εξιστορώ μεγάλα από το βίο του. Ο Άγιος μας Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε κατά το 327 με 328 μετά Χριστόν. Βλέπουμε και την Κωνσταντινούπολη, βλέπουμε την Αγία Σοφιά που λειτουργούσε ο Άγιος μας. Περίπου στην Αριανζό της Καπαδοκίας, εφόσον κατά την εποχή εκείνη που ο Μέγας Βασίλειος αναχωρούσε από την Αθήνα, ήταν κατά τη δική του μαρτυρία 30 ετών. Ο πατέρας του που λεγόταν και εκείνος Γρηγόριος ήταν πριν γίνει χριστιανός ο παδός της αιρέσεως των Υψισταρίων, που ήταν ένα κράμα Ιουδαϊσμού και ειδωλολατρίας. Δεν έβρισκε όμως ικανοποίηση βαθύτερη στα ερωτηματικά της ζωής του από την αίρεση εκείνη, και για τούτο το 325 αποφάσισε να γίνει χριστιανός, βλέποντας το Άγιο Παράδειγμα της συζύγου του Νόνας από τη μία πλευρά, αλλά και πολλών επισκόπων της εποχής του που κατευθυνόταν προς την οίκια της Βυθινίας για να πάρουν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο απ' την άλλη. Η Αγία μας Νόνα, η μητέρα του η Φιλόθεος και Φιλόχριστος, αγωνιζόταν ευθύς εξ αρχής να προσελκύσει στη χριστιανική πίστη και τον άντρα της που βρισκόταν στην πλάνη, εκτός από την αίρεση του άντρα της, για την οποία η Αγία μας Νόνα, η μητέρα του Αγίου μας Γρηγορίου, αγωνίστηκε με όλες τις δυνάμεις της για 2,5 περίπου δεκαετίες, η Αγία εκείνη γυναίκα υπέφερε εσωτερικά και από κάποιον άλλον πόνο, από την ατεκνία της. Τα χρόνια της νεότητός της είχαν περάσει και δεν είχε αποκτήσει ακόμη παιδιά. Για το λόγο αυτό η μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να της χαρίσει παιδιά για να αφοσιωθεί στην ανατροφή τους, όπως ακριβώς προσευχόταν και ο Άγιος Αβραάμ και η Αγία Σάρα μας. Ήταν δε τόσο θερμές αυτές οι προσευχές της Νόνας, ώστε ο Θείος, ο γλυκύτατος Χριστός μας, ο γλυκύτατος Θεός μας, εκπλήρωσε σε κάποια στιγμή και τους δύο πόθους της, έλυσε τη στήρωσή της. Έτσι απέκτησε τρία παιδιά, τη Γοργονία, τον Γρηγόριον και τον Κεσάριον. Ενώ το 325 βοήθησε και τον άντρα της να γίνει χριστιανός. Για τον λόγο αυτό η Αγία εκείνη μητέρα αφιέρωσε στο εξής το Θεό τα πάντα, τις προσευχές, τους σκόπους, τα χρήματά της που διέθετε και τα δάκρυα της καρδιάς της. Το πρώτο μέλημα της καρδιάς της όμως ήταν στο εξής ο Γρηγόριος, στον οποίον εξ απαλώνων ήχων δίδαξε να μελετά την Αγία Γραφή και να επιδιώκει τις αρετές και να ποθεί τη Θεία Σοφία. Μόλις μάλιστα ο Γρηγόριος μεγάλωσε
γλυκές μου ψυχούλες και άρχισε να καταλαβαίνει καλύτερα τα πράγματα, η Αγία εκείνη γυναίκα τον οδήγησε μια ημέρα στο προσευχητάριό της και εκεί του εξομολογήθηκε ότι εξαιτίας της ατεκνίας της τον είχε ταγμένο πριν ακόμη γεννηθεί στην υπηρεσία του Θεού. Με τον τρόπο αυτό ήταν σαν να ζητούσε από τον Γρηγόριο να της υποσχεθεί ότι θα σεβαστεί την επιθυμία της και θα ακολουθήσει το δρόμο του Θεού, όπως και έγινε. Ακούγοντας τα πιο πάνω λόγια της μητέρας του, ο Άγιος μας Γρηγόριος κατάλαβε ότι τη στιγμή εκείνη τον καλούσε στην πραγματικότητα με το στόμα της στη δική του υπηρεσία ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό, γλυκές μου ψυχούλες, της υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να εκπληρώσει στο μέλλον το τάξιμό της. Σαν πρώτος διδάσκαλος του Γρηγορίου χρησιμεύσε, όπως είδαμε, η ίδια η μητέρα του, καθώς εκπίστηκε και η αδελφή του Γοργονία, που ήταν μεγαλύτερη. Μαζί με αυτές όμως τον βοήθησε στα πρώτα γράμματα και άλλοι, και ιδιαίτερο ο εξάδερφός του Καρτέριος και ο θείος του από την μητέρα Αμφιλόχιος, που ήταν διδάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων και ιδιαίτερα της ρητορικής. Με τον τρόπο αυτό ο Γρηγόριος αγάπησε από την πρώτη ηλικία του τα ελληνικά γράμματα, προς τα οποία τον έσπρωχνε ένας έρωτας θερμός, χωρίς να απομακρυνθεί από την αγάπη του αυτή ποτέ. Η βάση άλλωστε της μάθησής του εκείνη την εποχή ήταν για τους χριστιανούς η Αγία Γραφή. Μόλις δηλαδή ο Γρηγόριος έμαθε να γράφει και να διαβάζει, δέχτηκε από τη μητέρα του σαν δώρο πολύτιμο ένα αντίγραφο από την Θεία και Αγία Γραφή, που ήταν για την εποχή εκείνη πανάκριβο και πολυτιμότατο, ώστε να στηρίξει σε αυτήν το οικοδόμημα ολόκληρης της ζωής του. Μετά από τα πρώτα γράμματα όμως που έμαθε στην Αντζιανζό, ήδη ο Κεσάρια, όπως ο πατέρας του είχε γίνει στο μεταξύ επίσκοπος, ο Γρηγόριος κατευθύνθηκε προς τη σπουδαιότερη πόλη της περιοχής τους, την Κεσάρια, που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως Λογίων Μητρόπολης. Στην πόλη αυτή ευτύχησε να έχει συμμαθητή μετά τον μετέπειτα φίλο της ζωής του Βασίλειον κατά το 343. Από την Κεσάρια δε της Καπαδοκίας ο Γρηγόριος οδηγήθηκε στη συνέχεια στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, όπου είχε για διδάσκαλο της ρητορικής τον περίφημο Θεσπέσιο, όπως μας ανεφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος. Στην πόλη αυτή παρακολούθησε πιθανότητα κάποια μαθήματα διδήμου του Τυφλού, ενώ ταυτόχρονα γνωρίστηκε και με τον μεγάλο Αθανάσιο, τον οποίον θαύμαζε τόσο πολύ, ώστε να αφιερώσει αργότερα σε αυτόν έναν από τους καλύτερους λόγους του, χαρακτηριζόμενον και ως εγκόμιον εις τον Μέγαν Αθανάσιον. Στην Αλεξάνδρεια όμως δεν έμεινε για χρόνο πολύ ο Γρηγόριος. Φαίνεται ότι δεν βρήκε στην πόλη εκείνη αυτό που ο ίδιος ζητούσε διακαώς. Ίσως να είχε θέσει ευθύς εξ αρχής κάποια άλλη πόλη σαν στόχο των σπουδών του. Γι' αυτό ύστερα από μια σύντομη παραμονή του στην πόλη εκείνη, από την οποία κράτησε ό,τι νόμιζε χρήσιμο, κατευθύνθηκε προς την Τζακουσμένη για τους σοφούς διδασκάλους του πόλη της Αθήνας.
όπου κατά τις πληροφορίες του διδάσκουν τους μικρασιάτες καθηγητές. Φτάνοντας στην Αθήνα κατά το 350 μετά Χριστόν, δοκίμασε αρχικά διάφορες ταλαιπωρίες από τις πιο παλιούς φοιτητές, από τις οποίες φρόντισε να απαλλάξει το βασίλειο όταν έφτασε στην πόλη εκείνη ένα χρόνο αργότερα, το 352. Εκεί έζησαν, όπως είναι γνωστό, σαν να είχαν με το βασίλειο μία ψυχή σε δυο σώματα, αποτελώντας μια θαυμαστή ξυνορίδα, διάδα, που η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας και της Ελλάδος. Αν και δεν είχαν βαπτιστεί ακόμα οι δυο νέοι, ζούσαν εν τούτη σαν να ήσαν ήδη χριστιανοί. Συγκρότησαν για το σκοπό αυτό ένα χριστιανικό φοιτητικό σύλλογο, χαρακτηριζόμενο ως φατρία, τον οποίον πρώτο γνωστόν μέσα στην ιστορία να τον στήριζε ο ένας τον άλλον στην πόλη εκείνη των σπουδών. Με τον τρόπο αυτό ο Γρηγόριος παρακολούθησε για 6 περίπου χρόνια μαθήματα κυρίως ρητορικής και φιλολογίας και τα συνδεδεμένα με τα πιο πάνω μαθήματα της φιλοσοφίας. Μετά το τέλος των σπουδών του, κατά το 356, και οι δύο φίλοι αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους, στην ηλικία των 30 περίπου ετών. Στο λιμάνι του Πειραιά όμως, τον πρόφθασαν πολλοί από τους συμμαθητές του και τον έπεισαν να γυρίσει πίσω για να του προσφερθεί μια έδρα καθηγητού στη σχολή. Για το λόγο αυτό ο Άγιος έμεινε ως φιλοθένα. Από τότε, γλυκές ψυχούλες, χαρακτηρίζεται ο Άγιος σαν φίλο Αθηναίος στην Αθήνα. Έμεινε για ένα χρόνο ακόμη σαν διδάσκαλος πλέον της ρητορικής και όχι σαν μαθητής. Στο χωρισμό όμως εκείνο το βίαιο από το φίλο του, ο Γρηγόριος αισθάνθηκε την καρδιά του να σχίζεται. Δεν μπορούσε με άλλα λόγια να υποφέρει την θλίψη και την απομάκρυση του φίλου του και γι' αυτό μετά από ένα χρόνο περίπου εργασίας στην Αθήνα πήρε και εκείνο το δρόμο του γυρισμού, κλέπτοντας, όπως αναφέρει ο ίδιος, την εκδημία. Όταν ο Γρηγόριος έφτασε στην πατρίδα του, άρχισε να εξασκεί το επάγγελμα του συνηγόρου, ώστε να ικανοποιήσει τους φίλους του, ενώ ταυτόχρονα επιδόθηκε και στη συστηματική μελέτη της Αγίας Γραφής και των θεολογικών προβλημάτων της εποχής του. Ύστερα από λίγο καιρό όμως αποφάσισε να βαπτιστεί χριστιανός, αφήνοντας κατά μέρος κάθε ενασχόλησή του με τα βιβλία της Έξω Σοφίας, τα οποία κρέμασε κατά κάποιον τρόπο στην καπνοδόχο του σπιτιού του. Έτσι, γλυκές ψυχούλες, βλέπουμε ότι θα φύγει μετά από το βάπτισμά του που τελέστηκε με λαμπρότητα. Από τον ίδιο τον πατέρα του τον έκανε, τον βάπτισε ο ίδιος ο πατέρας του. Έτσι, γλυκές ψυχούλες, έζησε ένα χρονικό διάστημα εκεί κοντά στο κτήμα του Τιβεριανή, αλλαζώντας με αυστηρότατο ασκητικό βίο. Τον συναντάει ο φίλος του Άγιος Μεγάλος Βασίλειος, γλυκές ψυχούλες, που είχαν αποφοιτήσει από τον καιρό των σπουδών τους ακόμη στην Αθήνα. Ο Άγιος Βασίλειος όμως δεν μπορούσε να καθίσει για πολύ κοντά εκεί, γιατί το κλίμα ήταν ακατάλληλο για την υγεία του. Επίσης είχε τσακάλια, λύκους, αρκούδες και τάσο άλλα, τα οποία είναι των τρόμαζων. Έφυγε στο δικό του το κτήμα στον Πόντο. Επίσης θα δούμε εδώ, γλυκές ψυχούλες, ότι γράφει μια επιστολή
για να επηρεάσει το φίλο του να έρθει κοντά του. Ο Άγιος μας Γρηγόριος βλέπουμε ότι είχε αφήσει την Τεβερινή εκεί που ζούσε ασκητικότατο βίο για να βοηθήσει το γέροντα πατέρα του, τον Άγιο Γρηγόριο της Ναζιανζού, στις ανάγκες της Επισκοπής. Για περίπου 2 χρόνια φεύγει πάλι στον Πόντο κοντά στο φίλο του, το Μεγάλο Βασίλειο. Η ζωή αυτή του τέριαζε. Εκεί αρχίσανε μελέτες, ασκήσεις σωματικές και άλλα. Ο Άγιος μας Γρηγόριος αγαπούσε πάντοτε τον μοναχικό βίο και αυτό ίσως το εκδηλώνει όταν το θυμήθηκε στα γεράματά του που εκφωνούσε τον επιτάφιο λόγο του στον Μέγα Βασίλειο περίπου το 382 μετά Χριστό, όταν κοιμήθηκε ο Μεγάλος Βασίλειος. Ενώ οι δύο φίλοι ζούσαν ειρηνικά στον Πόντο, στην Αζιανζό τα πράγματα τα εκκλησιαστικά άρχισαν να παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες για τον γέροντα Γρηγόριο. Έτσι κάθισε και έγραψε μία επιστολή στον Άγιο Γρηγόριό μας, το γιο του, για τη δύσκολη κατάσταση επισκοπής του και για τη δράση των αιρετικών. Ο Άγιος Γρηγόριος συγκινείται και βλέπουμε ότι αποφασίζει και γυρίζει πάλι στο γέροντα πατέρα του. Φτάνοντας εκεί στην Αζιανζό, άρχισε να εργάζεται με ζήλο. Ο Γρηγόριος, βλέπουμε ο Άγιος Γρηγόριος μας, τον πίεζε ο πατέρας του να γίνει κληρικός. Στην αρχή αντιδρούσε ότι δεν ήθελε να χειροτονηθεί, νιώθοντας το τεράστιο βάρος του ιερατικού αξιώματος. Γι' αυτό εξαναγκάστηκε εσωτερικά να πιστεί και να δεχτεί τη χειροτονία του σε διάκονο και πρεσβύτερο από το συγκινημένο βαθύτατα γέροντα πατέρα του. Βλέπουμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος μας, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου μας, κοιμάται και παραδίδει τη σκυτάλη και του ποιμαντικού αγώνου στα χέρια του νέου Γρηγορίου μας, του Αγίου μας Γρηγορίου, του Θεολόγου, μαζί με τις ολόθερμες ευχές και τις ευχμίες όλων των χριστιανών την Αζιανζού. Οπότε ευθύς αμέσως μετά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, ο Άγιος μας Γρηγόριος πάλι ξαναγυρνάει στον Πόντο και έρχεται κοντά στον αγαπημένο του συνασκητή, το Μέγα Βασίλειο, για να ενισχυθεί πνευματικά στη νέα σταδιοδρομία που τον περίμενε από εδώ και πέρα. Εκεί ξαναγυρνάει στην Αζιανζό πριν από το Πάσχα. Βρέθηκε υποχρεωμένος να απολογηθεί για την τόσο ευνίδη αναχώρησή του στον Πόντο, που θεωρήθηκε από πολλούς σαν εγκατάλειψη της θέσης του και σαν δειλία. Τον Ιούνιο του 370 μετά Χριστό, γλυκές ψυχούλες, ο Άγιος μας Επίσκοπος της Κεσάριας Ευσέβιος απέθανε. Στη θέση του εξελέγει το 370 ο φίλος του Γρηγορίου Βασίλειος, με τη μεσολάβηση του πατέρα του γέροντα Γρηγορίου, που έπεισε τους συναδέλφους του να μην ζητούν για τη θέση του επισκόπου κάποιον που είναι δυνατό στο σώμα, γιατί τότε θα έπρεπε να διαλέξουν έναν αθλητή, αλλά τον πιο δυνατό και άξιο στην ψυχή. Όταν όμως ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειός μας, ανέβηκε στον επισκοπικό θρόνο της Κεσάριας, άρχισε ένα τιτάνιο αγώνα για τη διοργάνωση της επισκοπής του και την καταπολέμηση των αιρέσεων. Ο φίλος του Αγίου μας Γρηγορίου του Θεολόγου, ο συνασκητής, ο συνάδελφος και συμφοιτητής στην Αθήνα, ο Μέγας Βασίλειος. Ήρθε λοιπόν
σε σύγκρουση με τους αιρετικούς αριανούς και τους πνευματομάχους που είχαν τότε την υποστήριξη του αιρετικού αυτοκράτορα Ουάλι. Ο Ουάλι στράφηκε με μανία εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου, προσπαθώντας να τον απομακρύνει από την πόλη της Κεσάριας. Άρχισε τότε να μειώνει τη δύναμη του Μεγάλου Βασιλείου, χωρίζοντας την περιφέρεια της δικαιοδοσίας του σε δύο επισκοπές. Φρόντισε δηλαδή με τις παρενέργειές του να ιδρυθεί μια νέα επισκοπή στην Καπαδοκία με έδρα τα Τίανα, ενώ ταυτόχρονα ζητούσε να του αρπάξει κι άλλες περιοχές. Στη δύσκολη όμως εκείνη στιγμή ο Μέγας Βασίλειος αντέδρασε με δυναμισμό, μεγάλο δυναμισμό. Συσπήρωσε τις πνευματικές δυνάμεις της επισκοπής του, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να χειροτονεί βοηθούς επισκόπους σε μικρότερες επισκοπές της περιφερίας του. Με τον τρόπο αυτό χειροτώνησε παρά τη θέλησή του και τον Άγιο μας Γρηγόριο το 372 μετά Χριστό σε επίσκοπο στα Σάσιμα, που βρισκόταν μεταξύ των επισκοπών της Κεσαρίας και των Τιάνων, λέγοντας ότι δεν έπρεπε σαν επίσκοπος να σεμνύνεται από τον τόπο, αλλά να σεμνύνει αυτός τον τόπο. Στην εκλογή του εκείνη βέβαια ο Άγιος μας Γρηγόριος στην αρχή αντέδρασε, όπως ακριβώς είχε συμπεριφερθεί και στη χειροτονία του σε πρεσβύτερο. Επειδή όμως ο Μέγας Βασίλειος επέμεινε, δέχτηκε τελικά να χειροτονηθεί στη θέση εκείνη, χωρίς όμως να πιστεί εσωτερικά για την αναγκαιότητα της χειροτονίας του. Μετά τη χειροτονία του, ο Άγιος μας Γρηγόριος θέλησε με τις ευχές όλων των φίλων του και γενικότερα των πιστών να εγκατασταθεί στην έδρα του, που βρισκόταν 36 χιλιόμετρα περίπου βόρειο-ανατολικά της Ναζιανζού. Ο φιλοριανός άνθιμος των Τιάνων, που διεκδικούσε εκείνο γλυκές ψυχούλες το θορυβόδε σταυροδρόμι, έστειλε μια ομάδα κρούσης που ο Γρηγόριος χαρακτηρίζει ως ληστρικό σύνταγμα ανάμεσα στο προσκύνημα του Αγίου Ορέστη και στην Κεσάρια, ώστε να εμποδίζουν τα ζώα να μεταφέρουν κάποια προϊόντα του μοναστηριού στη Μητρόπολη του Μεγάλου Βασιλείου. Στην περίσταση εκείνη ο Γρηγόριος, ο Άγιος μας Γρηγόριος, που ήταν σαν χαρακτήρας φιλήσυχος και πράος, δεν μπόρεσε να δει τις βαθύτερες επιδιώξεις του ανθίμου Τιάνων και πίσω από αυτόν τις μηχανοραφίες του αυτοκράτορα, και για το λόγο αυτό απομακρύνθηκε από την επισκοπή του χωρίς καλά-καλά να τη γνωρίσει. Ο Μέγας Βασίλειος μαζί με το γέροντα πατέρα του τότε έσπευσαν να το συναντήσουν και να μεσολαβήσουν για την επιστροφή του Γρηγορίου. Στην πιο πάνω τροπή των πραγμάτων, ο ταπεινός και ανεξίκακος Άγιος για μια ακόμη φορά πίστηκε στις συμβουλές του φίλου του και του πατέρα του και αποφάσισε να επιστρέψει κοντά τους. Στο μεταξύ όμως ο γέροντας πατέρας του ξαναζητούσε βοηθό στη διαπίμαση της επισκοπής του. Γι' αυτό ο Άγιος μας Γρηγόριος αποφάσισε να ξαναγυρίσει στην Αζιανζό, θέτοντας όμως σαν όρο να μην διαδεχτεί ποτέ τον πατέρα του στο θρόνο της επισκοπής. Κοντά στον υπέργυρο πια πατέρα του, Άγιος μας Γρηγόριος εργάστηκε με ζήλο, αναλαμβάνοντας όλα τα βάρη του πνευματικού έργου της επισκοπής. Την περίοδο ακριβώς αυτή ο Άγιος μας Γρηγόριος αντιμετώπισε με καρτερία και τον θάνατο των γονέων του. Στην αρχή αναχώρησε από τη ζωή αυτή ο γέροντας Γρηγόριος το 374 μετά Χριστό σε ηλικία 100 σχεδόν ετών, αφού υπηρέτησε για 45 περίπου έτη το θυσιαστήριο. Μετά από λίγους μήνες ακολούθησε το σύζυγό της και η Νόνα, η Αγία μας Νόνα.
Μετά το θάνατο του πατέρα του, Άγιος μας Γρηγόριος εξακολούθησε να εργάζεται στην Ανζιανζό, μέχρι ότου κατάλαβε ότι οι συμπατριώτες του καθυστερούσαν την εκλογή του νέου επισκόπου για να κρατήσουν κοντά τους αυτόν τον ίδιο. Έτσι, σε κάποια στιγμή άφησε την Ανζιανζό ευνίδια και κατέφυγε στη μακρινή Σελεύκεια της Σαυρίας, γιατί φοβήθηκε μήπως τον ανακηρύξουν επίσκοπο της πόλεως εκείνης. Βλέπουμε ότι αποσύρεται στο μοναστήρι εκεί της Αγίας Θέκλας, που ήταν εκεί κοντά για καλύτερη περισυλλογή, γιατί πάντοτε ήταν φιλήσυχος, πάντοτε ζητούσε το μοναστήρι μέσα, τον μοναχικό βίο. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού να νεκρώσει το παθητικό της ψυχής του και να ζήσει πάνω από τα πράγματα του κόσμου αυτού, περιπολώντας μαζί με τους Αγίους Αγγέλους στα ουράνια. Από το 378 γλυκές ψυχούλες είχε αρχίσει μια προσπάθεια από τον Μέγα Βασίλειο και από τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας για μια θετικότερη αντιμετώπιση των αιρετικών. Έτσι θα αντιμετωπίσει, αφού αποφάσισαν να το στείλουν στην Κωνσταντινούπολη τον Άγιο μας Γρηγόριο, για να αντιμετωπίσει από κοντά τους αιρετικούς που υποστηρίζουν από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε πριν από το Πάσχα το 379. Σε ηλικία 54 περίπου ετών, γλυκές ψυχούλες, οι αιρετικοί αντίπαλοι του βέβαια, όταν αντίκρισαν το λιπόσαρκο εκείνο και ασκητικό ιεράρχη, δεν ανησύχησαν, γιατί δεν κατάλαβαν τι κρυβόταν κάτω από εκείνη την απλοϊκή μορφή. Τα πράγματα όμως απέδειξαν ότι έπεφταν έξω στις προβλέψεις τους, γιατί ο Γρηγόριος έδρασε στην περίπτωση εκείνη δραστήρια και κεραυνοβόλα. Συγκέντρωσε στην αρχή στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας, που ήταν κοντά στον υπόδρομο, όλους τους Ορθοδόξους, και άρχισε παρευθύν να κηρύττει και να ενθαρρύνει τους φοβισμένους, ενώ οι αιρετικοί, έχοντας επικεφαλής το θορυβοποιό επίσκοπό τους Δημόφιλο, έβριζαν και απειλούσαν τον Άγιο μας Γρηγόριο. Με τα κηρύγματα εκείνα ακριβώς ο ζήλος πολλών Ορθοδόξων άρχισε να φλέγεται και να αναζυροπυρώνεται. Όταν μάλιστα με τις προσφορές των πιστών το εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας επεκτάθηκε, ώστε να μπορεί να στεγάζει τα πλήθη που έτρεχαν να τον ακούσουν, τότε, γλυκές ψυχούλες, εκφώνησε ο Άγιος μας Γρηγόριος τους περίφημους θεολογικούς λόγους του, από τους οποίους χαρακτηρίστηκε και ως θεολόγος. Ο Άγιος μας Θεολόγος Γρηγόριος, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανηγόρευσε θεολόγο. Χιλιάδες λαού άρχισαν να τρέχουν από παντού για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες εκείνες, τις οποίες μάλιστα από τον ενθουσιασμό τους πολλές φορές το χειροκροτούσαν για τη μεγάλη ρητορική του δυνότητα. Με τον τρόπο αυτό η φωτιά της αγάπης για την Ορθοδοξία άναψε στην Κωνσταντινούπολη, άναψε στην Αγία μας Σοφία που βλέπετε τώρα, και καμιά δύναμη πια δεν ήταν δυνατόν να την κατασβήσει. Οι αιρετικοί προσπάθησαν να αντιδράσουν με όλα τα μέσα, αλλά μάταια. Ο Άγιος Γρηγόριος μας βάπτιζε τους κατηχουμένους του, μια μεγάλη ομάδα αριανών. Εκείνη την ώρα όρμησαν με φωνές και ύβρις εναντίον των Ορθοδόξων και άρχισαν να τους λιθοβολούν για να τους εκφοβήσουν. Ο Άγιος μας Γρηγόριος έμεινε ατάραχος και ακίνητος, αν και χτυπήθηκε από κάποια πέτρα των αιρετικών, και μαζί με αυτόν στάθηκε και ολόκληρο το εκκλησίασμα. Έτσι οι αιρετικοί ντροπιάστηκαν και αναγκάστηκαν να φύγουν άπραχτοι, ενώ το αίμα έτρεχε από τις πληγές των πληγωμένων. Δεν πέρασε πολύς καιρός
Από τότε που ο Άγιος μας Γρηγόριος είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Και τα πράγματα άλλαξαν ριζικώς για την Ορθοδοξία μας. Ο μεγάλος Θεοδόσιος ο Αυτοκράτορ υπέγραψε στη Θεσσαλονίκη ένα διάταγμα για την επίσημη αναγνώριση της Ορθοδόξου πίστεως. Και στις 14 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Με την ευκαιρία αυτή απομάκρυνε πάρα αυτά τον Αριανό Επίσκοπο Δημόφιλο για να παραδώσει τις εκκλησίες της Ορθοδόξου. Ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας γιορτάστηκε τότε με πολύ μεγάλη επισημότητα. Με την εγκαθίδρυση του Αγίου μας Γρηγορίου στο ναό της Αγίας Σοφίας που για 40 ολόκληρα χρόνια ήταν στα χέρια των αιρετικών. Παρ' όλα τα αυτά δεν θέλησε να εκδικηθεί ο Άγιος Γρηγόριος τους αριόφρονες ή να γίνει επίσημα πατριάρχης, αλλά κάλεσε μονάχα το Ορθόδοξο πλήρωμα να ευχαριστήσει το Θεό αφήνοντας τα άλλα για αργότερα. Είχε τη γνώμη άλλωστε ότι για τα ζητήματα αυτά τα διοικητικά έπρεπε να αποφασίσει μια σύνοδος της Εκκλησίας. Κατά την τελετή που έγινε για να γιορταστεί ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος μας Γρηγόριος τοποθετήθηκε από τον Αυτοκράτορα και το λαό στον κενό θρόνο του Πατριάρχου, εφόσον αυτός είχε συντελέσει στο θρίαμβο εκείνων περισσότερο από κάθε άλλον. Ο Άγιος μας Γρηγόριος ήταν ταπεινός και δεν άρχισε να ξυπάζεται για τη νέα του θέση, γλυκές ψυχούλες. Στο τέλος της τελετής εκείνης κατευθύνθηκε προς την κατοικία του για να ησυχάσει όπως έκανε πάντοτε. Κάποιοι όμως από τους Ορθοδόξους ήρθαν εκείνη την ώρα να τον συγχαρούν για την τοποθέτησή του στον Αρχιεπισκόπο θρόνο. Κάποιοι από τους Ορθοδόξους ήρθαν εκείνη την ώρα, όπως σας είπα γλυκές ψυχούλες, να τον συγχαρούν για την τοποθέτησή του στον Αρχιεπισκόπο θρόνο. Ανάμεσα σε αυτούς παρίσφρησε και σε κάποια στιγμή και ένας παράξενος και αγριοπόστη μορφή νέος που περίμενε να χαιρετήσει τον Γρηγόριο τελευταίος. Όταν όμως οι άλλοι απομακρύνθηκαν, ο νέος εκείνος έπεσε στα πόδια του Αγίου Ιεράρχου και ξέσπασε σε αναφιλητά, ενώ ταυτόχρονα ομολογούσε ότι είχε σταλεί από τους αιρετικούς για να τον δολοφονήσει. Να φτάσουμε όμως και στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, τον 381 μετά Χριστόν. Γιορτάσαμε το χρόνο, το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, ένα ολόκληρο χρόνο, γλυκές ψυχούλες. Και παρουσιάστηκαν άλλα προβλήματα στο μεταξύ. Πιο σοβαρά που προέρχονταν αυτή τη φορά από την αίρεση των πνευματομάχων που δεν δεχόντουσαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Για την αντιμετώπιση της φοβεράς αυτής αίρεσης συγκλήθηκε όπως είναι γνωστό η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος το 381 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο θέμα που ζήτησε να τακτοποιήσει η Σύνοδος αυτή ήταν η ανακήρυξη του Αγίου Γρηγορίου σε Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινούπολης παρά τα σαντηρήσεις και τους δισταγμούς του ιδίου. Έτσι ικανοποιήθηκε ο λαός που είδε τον αγαπητό μας, τον Άγιο μας Γρηγόριο, να είναι Αρχιεπίσκοπος. Και ικανοποιήθηκαν, ξέρετε, τα λόγια του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου ότι θα του άξιζε ένας θρόνος τόσο μεγάλος ώστε να κυβερνά ολόκληρη την Οικουμένη. Στις συζητήσεις δε που επικολούθησαν στα δογματικά ζητήματα πρωταγωνιστούσε, όπως ήταν φυσικό, ο Άγιος Γρηγόριος, όπως επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και άλλοι. Ενώ η Σύνοδος προχωρούσε στις εργασίες της, ο πρόεδρος της Μελέτιος της Αντιοχίας απέθανε και τον διαδέχτηκε στη θέση εκείνη ο Γρηγόριος ως επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης.
Στην περίσταση όμως αυτή ο Άγιος εκείνος άνθρωπος δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από κάποιους επισκόπους. Όταν δηλαδή οι επίσκοποι της Αιγύπτου και της Μακεδονίας που έφτασαν αργοπορημένοι στη Σύνοδο ανακοίνησαν το ζήτημα για την κανονικότητα της εγκατάστασης του Αγίου μας Γρηγορίου στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, γιατί δήθε κατήχε πιο μπροστά το θρόνο των Σασίμων, ο Άγιος Γρηγόριος πληγώθηκε βαθιά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε και ξαφνικά πήρε την απόφαση να μακρυθεί από τον θρόνον εκείνον και να καταφύγει στο αγαπημένο του μοναστήρι. Η απόφασή του αυτή μάλιστα έγινε πάραφτα και έργο. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης που ο Άγιος σηκώθηκε από το θρόνο του και μίλησε προς τους συνέδρους εκείνους, είπε ως εξής: «Εγώ από την αρχή ακόμα δεν ήθελα το θρόνο αυτό, στον οποίο με τη βία με αναβάσατε, γιατί ήταν αγαπητή σε μένα πάντοτε η ερημία και το μοναστήρι. Ανέβηκα στο θρόνο αυτό έχοντας σαν μοναδικό σκοπό την ομόνοια όλων των αδελφών, χωρίς να ξέρω ότι η έδρα αυτή θα γινόταν αίτια της σύγκρουσης με τους αδελφούς μου. Για το λόγο αυτό πήρα την απόφαση να απομακρυνθώ από την Κωνσταντινούπολη. Άλλωστε δεν είμαι σεμνότερος από τον Ιωνά τον προφήτη. Εάν λοιπόν εγώ είμαι της διαστάσεως ο αίτιος, ρίξτε με στη θάλασσα και θα πάψει από σας ο κλείδωνας των ταραχών. Κατεβάστε με από το θρόνο. Διώξτε με από την πόλη αυτή. Μονάχα την αλήθεια και την ειρήνη να βάλετε στην καρδιά σας». Στο άκουσμα των λόγων εκείνων, πολλοί από τους επισκόπους καταθορυβήθησαν. Άλλοι έκλειναν τα αυτιά τους και άλλοι πάλι χτυπούσαν τα χέρια τους για να μην τον ακούσουν, ενώ μερικοί έτρεξαν έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων, μην μπορώντας να υποφέρουν τα λόγια εκείνα. Μετά όμως από την πρώτη ταραχή και έκπληξη όλων, τα πράγματα πήραν και πάλι το δρόμο τους. Ο Μέγας Θεοδόσιος δέχτηκε σχετικώς εύκολα την παρέτηση του Αγίου Γρηγορίου, γιατί φαίνεται ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη μεγάλη απλότητα και την αυστηρότητα του Ιεράρχου, που συνήθως απόφευγε τα μεγαλεία του κόσμου και τις συναναστροφές των αρχόντων. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος εγκατέλειψε σε λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη για να καταφύγει από τον θρόνον της Κωνσταντινούπολεως στο μοναστήρι. Μετά την παρέτησή του αυτή που από πολλούς θεωρήθηκε ως η ηρωικότερη πράξη στην ιστορία της Εκκλησίας, ο Άγιος μας Γρηγόριος άφησε την Κωνσταντινούπολη για να μεταβεί στην Αριανζό. Ύστερα από μια πολυκύμαντη ζωή αποσύρθηκε στο μοναστήρι του για να αφιερωθεί στη μελέτη και την αδιάλειπτη προσευχή. Μετά από ένα χρόνο όμως άφησε και το ασκητήριό του εκείνο για να κατεβεί στην Κεσάρια, με την οποία τον έδαιναν ακόμη ζωηρά τόσες αναμνήσεις. Στην περίσταση αυτή κατευθύνθηκε με συγκίνηση στον τάφο του φίλου του. Στην Κεσάρια όμως ο Άγιος Γρηγόριος δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μια άλλη πόλη τον καλούσε κοντά της ακαταμάχητα, η Ναζιανζός. Αφήνοντας λοιπόν την Κεσάρια, κατευθύνθηκε στη συνέχεια στην Ναζιανζό για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της επισκοπής εκείνης που δεν είχε επίσκοπο για 2 περίπου χρόνια, μέχρι ότου εξελέγει επίσκοπος Ναζιανζού ο εξάδελφός του Ευλάλιος. Μετά την τοποθέτηση του Ευλάλιου στο θρόνο της Ναζιανζού, ο Άγιος μας αποσύρθηκε για τελευταία φορά στο μοναστήρι του. Στο μέρος αυτό, ακριβώς σαν κάποιος κύκνος που ψάλει πριν να πεθάνει το πιο παθητικό και μελωδικό του τραγούδι, έγραψε ο Άγιος τα υπέροχα ποίηματά του.
Το 391 ο Άγιος Γρηγόριος έφτασε πια στο τέρμα της επίγειας ζωής του. Εκοιμήθηκε ειρηνικά την 25η Ιανουαρίου, αφού πιο μπροστά πήρε μαζί του το εφόδιο της αιώνιας ζωής, τη Θεία Ευχαριστία, το Χριστό μας. Λησμόνησα να σας πω ότι όταν έφτασε στον τάφο του φίλου του εκεί στην Κεσάρια, εξεφώνησε τον περίφημο επιτάφιό του στο Μεγάλο Βασίλειο το 382 μετά Χριστό. Στο λόγο αυτό ο Άγιος μας Γρηγόριος έπλεξε το εγκόμιο όχι μονάχα στον αλησμόνητο φίλο του το Μέγα Βασίλειο, το συνασκητή του, το συνάδελφό του στην επιστήμη και συμφοιτητή του, και στους αγώνες του τον ακαταμάχητο πρόμαχο. Έπλεξε το εγκόμιο όχι μονάχα, αλλά και γενικότερα στη φιλία τους, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υποδειγματική για κάθε χριστιανό νέο. Πριν να φύγει από την πόλη εκείνη, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, έδειξε μια ακόμη φορά την απεραντοσύνη της Αγίας Καρδιάς του, εκφωνώντας τα μέσα Ιουνίου το συγκλονιστικότατο αποχαιρετιστήριο λόγο του, που χαρακτηρίστηκε ως συντακτήριος. Στο λόγο αυτό ο Άγιος μας Γρηγόριος έκανε σύντομο απολογισμό του έργου του από την εποχή που συγκαταρρυθμίθηκε στους ποιμένες εκκλησίας. Περιέγραψε στην αρχή τους αγώνες του κατά των αιρετικών, κατά την εποχή του Ιουλιανού και του Άλλη. Σκιαγράφησε κατόπιν τους κόπους και τους αγώνες του για την Ορθοδοξία. Στη συνέχεια έδωξε μια περίληψη της θεολογικής διδασκαλίας του και κατόπιν φανέρωσε προς όλους ότι δεν απέβλεπε ποτέ σε κανένα προσωπικό του όφελος. Ούτε επιδίωξε ποτέ να εκδικηθεί τους αντιπάλους. Μετά από όλα αυτά κατέστησε τον ερώτατο εκείνο λόγο του με ένα αθάνατο, θα έλεγε κανείς, αποχαιρετισμό προς όλους τους δικούς του και τις απασχολήσεις του, λέγοντας: «Χαίρεις Αγία Αναστασία μου, σε ευσεβίας επώνυμε. Χαίρεται Ναζωραίων χωροστασίε, ψαλμοδιών αρμονίε, στάσεις πάνηχη, παρθένων σεμνώτης, γυναικών ευκοσμία, χειρών ορφανών συστήματα, πτωχών οφθαλμοί προς Θεόν και προς ημάς βλέποντες. Χαίρετε οίκη φιλόξενοι και φιλόχριστοι και της εμείς ασθενίας αντιλήπτορες. Χαίρετε των εμών λόγων εραστέ και δρόμοι και συνδρομέ και γραφίδες φανερέ και λανθάνουσε. Χαίρετε βασιλείς και βασίλεια. Χαίρε μου ο Τριάς, το εμών μελέτημα και καλόπισμα. Όπως είδαμε, γλυκές ψυχούλες, το 391 μετά Χριστό ο Άγιος μας Γρηγόριος έφτασε πια στο τέρμα της επίγειας ζωής του. Εκοιμήθηκε ειρηνικά την 25η Ιανουαρίου, αφού πιο μπροστά πήρε μαζί του το εφόδιο της αιώνιας ζωής, την Αγία Κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων. Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του την ημέρα ακριβώς του θανάτου, την ημέρα της δεύτερης γέννησής του στη ζωή της αιωνιότητος, την 25η Ιανουαρίου. Οι Άγιοι Πατέρες όμως στη μετέπειτα γενεών απέδωσαν στον Άγιο Γρηγόριο τον τίτλο όχι μόνο του Αγίου,
αλλά και του κατεξοχήν θεολόγου, του εκφραστού της Αγίας μας Ορθοδοξίας.